Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Γεια σας φίλε. Καλώς ήρθατε και πάλι για μια ακόμη μουσική εκδρομή. Είμαι η Έφη Μάνου και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Σήμερα η μέρα είχε πολύ ένταση προσωπικά για μένα, πολλές ανατροπές, αλλά είμαστε εδώ για να χαλαρώσουμε, να σας κρατήσουμε συντροφιά για άλλη μια βραδιά. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ δύο φίλες μου εδώ, να μου κάνουν παρέα και σήμερα. Είναι η φίλη μου η Άννα που έχει ξανάρθει και άλλη φορά στην εκπομπή και η καινούρια παρέα μας εδώ, η φίλη μου η Μαρία. Για να τις ακούσουμε, να σας τη συστήσω την Άννα για άλλη μια φορά. Καλησπέρα Άννα. Καλησπέρα, γεια σας. Καλώς ήρθες και πάλι. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Μισό λεπτό, Μαράκι μου, μπορείς να μιλήσεις, να δω το μικρόφωνο. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθα στην εκπομπή σου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και πάντα επιτυχίες. Σε ευχαριστώ Μαράκι μου. Η Μαρία Ιβλάχου είναι μια εξαιρετική ηθοποιός και ενδυματολόγος στο Θέατρο Άρατος και είναι μεγάλη μας τιμή που την έχουμε εδώ μαζί μας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους παλιούς μας φίλους που έχουμε καιρό να δούμε, αλλά είναι πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας. Σίγουρα όλοι έχουμε κάποιους τέτοιους φίλους που η ζωή τα έφερε έτσι που δεν τους βλέπουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τους ξεχνάμε κιόλας. Για τη σημερινή εκπομπή ανακοίνωσα σε φίλους ότι θα έρθει ο Πάνος ο ψάλτης να μου τραγουδήσει το Άγγελέ μου, λόγω του ότι έχω και γενέθλια σήμερα, είχα τουλάχιστον. Αλλά δυστυχώς του προέκυψε κάποια επαγγελματική υποχρέωση τελευταία στιγμή και δεν θα μπορέσει να έρθει. Επειδή όμως οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά έστω. Τον καταλαβαίνω, δεν είναι καιρός να λέμε όχι σε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Θα είναι όμως κοντά μας σύντομα στην εκπομπή. Η πρόσκληση είναι πάντα ανοιχτή. Σε λίγη ώρα θα επικοινωνήσουμε μαζί του, να μου τραγουδήσει και το τραγούδι που μου υποσχέθηκε το Άγγελέ μου. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε χαλαρά την εκπομπή μας. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι πολύ όμορφο της Χάρης Αλεξίου, σας το αφιερώνω. Θα έχουμε πολλές αφιερώσεις, κουβεντούλα, μείνετε μαζί μας, ξεκινάει η μουσική εκδρομή μας. Τραγούδι λίγο απότομα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Προσπαθούμε να χαλαρώσουμε και εμείς, όπως και εσείς φαντάζομαι, από την ένταση της ημέρας. Όλοι έχουμε πολλές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό και επέλεξα να βγαίνω μεσάνυχτα, γιατί είναι η στιγμή που χαλαρώνουμε. Θέλουμε έτσι πριν να κοιμηθούμε να ακούσουμε κάτι όμορφο, να έχουμε μια παρεούλα αυτή που είμαστε μόνοι στο σπίτι ή που είμαστε στον εργασιακό χώρο. Είναι πολλοί που εργάζονται αυτή τη στιγμή και μου δίνεται ευκαιρία να χαιρετήσω και τους φίλους μου, τους οδηγούς φορτηγών εκεί που μας ακούνε, καλά δρομολόγια, τους ταξιτζίδες και όλοι όσοι δουλεύουν τα βράδια. Λοιπόν, σήμερα ήταν μια πολύ ευχάριστη και γεμάτη μέρα για μένα, που είχα τα γενέθλιά μου και τα μηνύματα αγάπης ήταν πάρα πολλά και τα τοποθέτησα με σεβασμό στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ όλους. Πραγματικά ένιωσα πολύ όμορφα με τόσα λόγια αγάπης. Να είστε όλοι καλά. Κατά τα άλλα ήταν τόσο γεμάτη η μέρα μου που και για μένα ακόμα ήταν πολλά. Οι φίλοι μου ξέρουν ότι ασχολούμαι με πολλά πράγματα συγχρόνως και καμιά φορά η εναλλαγή ρόλων είναι μια στιγμή τρέλας. Έχω πολλούς φίλους καλλιτέχνες που εκδήλωσαν την επιθυμία να έρθουν στη μουσική εκδρομή. Ανήκουν και στο έντεχνο και στο λαϊκό ρεπερτόριο. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Όλοι κάτι έχουν να μας δώσουν. Οπότε ετοιμαστείτε, θα έχουμε συχνά live. Φυσικά πίσω από μένα είναι μια φοβερή ομάδα που με στηρίζει. Είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και η ομάδα του Άρατου. Αυτά τα φοβερά κορίτσια του Άρατου
τα τόσο ταλαντούχα έχουν απίστευτη ενέργεια, αγάπη και πολλές ωραίες ιδέες. Σας ευχαριστώ, κοριτσάκια μου. Δύο από αυτά τα κορίτσια είναι και σήμερα κοντά μας. Η Ανούλα που έχει ξανάρθει στην εκπομπή. Τώρα πια, Ανούλα, έγινες και βετεράνος εδώ πέρα. Τρίτη φορά καλεσμένη, αν δεν κάνω λάθος. Και η καινούργια παρέα μας εδώ, η Μαρία Ιβλάχου, η φοβερή ενδυματολόγος και ηθοποιός του Άρατου. Την ευχαριστώ. Μεγάλη μου τιμή και πάλι, Μαρία μου. Ανατρεπτική η σημερινή σου επίσκεψη. Δεν την περίμενα με τίποτα, αλλά ήταν ένα ευχάριστο δώρο για μένα. Έκπληξη για τα γενέθλια, Έφη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Όλους σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είπαμε, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα φιλαράκια μας από παλιά. Έχετε φίλους από παλιά που δεν τους βλέπετε πια, αλλά τους αγαπάτε ακόμη και τους σκέφτεστε. Βέβαια, βέβαια, ισχύει αυτό. Και τους αισθανόμαστε κοντά μας. Όσο πιο... Και όσο πιο μικρός κάνεις φίλους, όσο πιο στην παιδική ηλικία βασικά, αυτοί οι φίλοι σου μένουν πιο πολύ με στην καρδιά σου, στο σχολείο. Εντάξει, είναι και πιο αγνά τα χρόνια. Ναι, ναι, αλλιώς γι' αυτό, γι' αυτό. Αλλά κυρίως σε ομάδες, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή. Α, οι ομάδες σίγουρα. Σχολείο, θέατρο, στρατός, ναι. Όλα αυτά. Σίγουρα, σίγουρα. Που ενώνονται. Θα πούμε πολλά, θα πούμε πολλά στην πορεία της εκπομπής. Ας συνεχίσουμε με το επόμενο τραγούδι που είναι, ναι, το Σεντόνι. Το αφιερώνω εξαιρετικά τραγούδι στην Έλπη. Το έκανε προχθές το μάθημα φωνητικής, ναι, που είχαμε. Α, ναι. Ναι, το, ναι, Σεντόνι. Με τον μουσικό, τον δάσκαλό μας. Έλπη μου για σένα και φυσικά για όλα τα κοριτσάκια μου εκεί. Θα επανέλθω με πολλές αφιερώσεις. Ας μην σας κουράσω άλλο, συνεχίζουμε. Μόλις μιλήσαμε τον Πάνο τον Ψάλτη, είναι ακόμα στην εκδήλωση που είναι καλεσμένος για να τραγουδήσει. Πιστεύω κατά τις μία ώρα θα τελειώσει, θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη, να μου πει και αυτό το τραγούδι επιτέλους. Ναι, του Άγγελο. Το περιμένουν. Το περιμένουμε. Εντάξει, θα κάνουμε λίγο υπομονή, θα κάνετε κι εσείς λίγο υπομονή. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Μητροπάνο. Ωραία. Και σβήσε το φεγγάρι. Σιγά σιγά θα πάμε και σε πιο λαϊκά, γιατί μας ζητάτε και πιο λαϊκά. Θα έχουμε για όλα τα γούστα τραγούδια σήμερα. Το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε είναι το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, είναι WhatsApp 697-29-60606. Υπάρχει και η σελίδα στο Facebook που μπορείτε να επικοινωνείτε, η Μουσική Εκδρομή. Στέλνετε μηνύματα, πάρτε τηλέφωνο να μας πείτε τις αφιερώσεις σας, τα σχόλιά σας, να βγείτε και ζωντανά αν θέλετε. Τι έγινε η ομάδα, δεν βλέπω εκεί, συμμετοχή, ναι, για γράψτε κορίτσια, κανένα μήνυμα. Η ακριβή βλέπω. Όχι, όχι, μας ακούνε, είμαι σίγουρη. Θα σας αφιερώσω σε λίγο σε όλους εσάς που ακούτε και ξέρω τι ακούτε, αλλά δώστε το στίγμα σας να σας ακούσουμε και εμείς, να σας δούμε εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επειδή μου κάνατε κάποιοι παράπονα για πολύ έντεχνο, απ' όλα θα έχουμε σήμερα, όχι πολύ έντεχνα και λαϊκά, πολύ ωραία, ξέρεις που απευθύνομαι σε σένα εκεί που έδωσε στίγμα. Πρέπει να μιλάω εγώ από εδώ για να δώσετε στίγμα. Κοριτσάκια μου όμορφα, τι καλά βγήκατε και στείλατε μηνυματάκια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να στείλω την αγάπη μου στον Νίκο εκεί που μας ακούει. Και είναι μόνο σήμερα, ξέρεις Νίκο, για σένα. Στείλε και εσύ κανένα μήνυμα. Στην Ειρήνη, στον Δημήτρη που ακούνε, στη Βούλα, στη Μαρία και τον Ηλία. Η Μαρία ακούει σίγουρα μαγνητοφωνημένη την εκπομπή, γιατί πιστεύω ότι κοιμάται αυτή την ώρα, αλλά έστω και έτσι. Η εκπομπή βγαίνει και από το YouTube λίγες μέρες μετά το ζωντανό. Στη φίλη μου την Μπέλα που ακούει σταθερά, την ακριβή επίσης σταθερή ακροάτρια, την Εύη και αυτή, τις Μαρίες, μία εκ των οποίων έχω σήμερα κοντά μου,
Να ευχαριστήσω και τη Μαρία τη Ζήχναλ για τις υπέροχες ευχές σήμερα. Μαράκι μου, την Τετάρτη θα έχεις μια πολύ μεγάλη αγκαλιά από μένα. Την Έλπη, τις Σοφίες μας, την Άννη, δεν ξέρω αν επέστρεψε από το Λονδίνο για να μας ακούει, τον Φιλίπ που υποσχέθηκε να ακούσει, τον Γιώργο, τον Τζόρτζ, τον καινούριο φίλο από Κύπρο που μας ακούει. Ελπίζω να σας αρέσει η εκπομπή. Στους οδηγούς που εργάζονται αυτή τη στιγμή και είναι στο δρόμο, στο Γιάννη, στην Πετούλα μου, τον Νικηφόρο και τον Γιώργο που ακούνε, την Αναστασία και φυσικά τη Χριστίνα και τον Βασίλη. Θα επανέλθω πάλι με αφιερώσεις, να μην κουράσουμε όλο τον κόσμο. Τα κορίτσια μου είναι εδώ, η Άννα και η Μαρία, η ενδυματολόγος του θεάτρου μας. Ναι. Κορίτσια μου, όλα καλά? Μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε λίγο για τις δικές σας φιλίες, για τους φίλους, να μου πείτε κάποια πράγματα. Για τους φίλους μας. Για τους αγαπημένους φίλους που μας λείπουν, που έχουμε όμορφες αναμνήσεις. Ναι. Έχω κανένα δυο φίλες οι οποίες όντως μου λείπουνε. Πόσο καιρό έχεις να τις δεις? Έχω να τις δω και η μία συγκεκριμένα. Έχω να τη δω 20... λιγάκι, ναι, ναι. Πολύ ωραία, καλύτερα. Έχω να τη δω 20 και χρόνια. Και ψάχνω να τη βρω και δεν τη βρίσκω. Μα εσύ για πακέτο, καλή μου. Ναι, κανονικά. Στην Βίκη Βασιλείο να πάρεις. Κανονικά. Ήμασταν πάρα πολύ δεμένες και αυτά. Μέχρι που χρειάστηκε λόγω δουλειάς να πάει στην Αμερική. Και ποτέ, εκεί εξαφανίστηκε και μου λείπει πάρα πολύ. Ξέρεις, ποιο είναι το σπουδαίο με τους καλούς μας φίλους που έχουμε χρόνια να τους δούμε? Μπορεί να τους δούμε ξαφνικά και να είναι σαν να μην χωρίσαμε αυτό, ποτέ. Ναι, αυτό είναι και αλήθεια. Να αρχίσουμε εκεί που σταματήσαμε. Ακριβώς έτσι. Μαρία, εσύ τι έχεις να πεις? Εγώ έχω να πω ότι από τους φίλους παίρνεις πολλά, αλλά μπορεί και να προδοθείς και αυτό είναι πολύ... Όχι, δεν το συζητάμε αυτό. Άσχημο. Γι' αυτό θεωρώ η φιλία είναι το ύψιστο αγαθό και πρέπει πάνω απ' όλο να τη σεβόμαστε, γιατί πρώτα σεβόμαστε τον εαυτό μας και μετά σεβόμαστε και το φίλο. Και αν είμαστε πραγματικοί και αληθινοί φίλοι, τότε μπορεί να αναπτυχθούν μεγάλες σχέσεις. Συμφωνώ. Οι οποίες θα γίνουν τόσο αγαπησιάρικες και ίσως εξελιχθούν και σε ερωτικές. Πολλές φορές, ναι, πάρα πολλοί φίλοι είναι φίλοι και μετά γίνονται σύντροφοι. Πιστεύεις και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Στη φιλία μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, γιατί οι απόψεις εδώ δίστανται πολύ άσχημα? Κοίταξε να δεις, εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια ερωτική έλξη, αλλά πιστεύω στην φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκα, διότι εμένα οι φίλοι μου οι περισσότεροι είναι άντρες. Εγώ πάλι ξέρεις τι πιστεύω, η προσωπική μου άποψη δεν χρειάζεται να την υιοθετήσει κανείς. Όταν είσαι 18-20 χρονών, εκεί που βράζει το αίμα που λένε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, περίεργες και οι ορμόνες. Όταν όμως είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος και έχεις οριμάσει, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις άνετα φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας. Δηλαδή υπάρχει, και εγώ έχω πολλούς φίλους άντρες. Τώρα, αν κάποια στιγμή κάποιος σε δει ερωτικά, ένας από τους δύο, και αυτό παίζει, και αυτό φυσιολογικό είναι στη ζωή. Όσο για την προδοσία, δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλήσω για προδοσία, γιατί και εμείς προδίδουμε, δεν μας προδίδουν μόνο οι άλλοι. Εγώ βάζω πάντα και τον εαυτό μου μέσα. Εννοείται. Εμείς δεν είμαστε οι τέλειοι και όλο οι άλλοι μας φέρονται άσχημα. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε μόνο για αγάπη. Μόνο για αγάπη. Πράγματα, σίγουρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα ακούσουμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη, την υπομονή, ναι, ναι, σου, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι πολύ σε πολλούς. Επανερχόμαστε. Ακριβούλα μου όμορφη, σημασία έχει όταν σε παίρνει κάτι από κάτω να έχεις κάποιον άνθρωπο δίπλα σου να σε βοηθήσει να σηκωθείς, να νιώσεις καλύτερα. Και εσύ δεν έχεις μόνο έναν άνθρωπο, ακριβή μου. Έχεις πάρα πολλούς ανθρώπους που σε αγαπάνε δίπλα σου. Προχωράμε, ακριβή. Θα σου βάλω σε λίγο Πάολα για να φτιάξει η διάθεσή σου. Έχεις την αγάπη όλων μας και το εννοώ, είμαστε κοντά σου. Περιφρούμε εδώ
την ευτυχία σου, τη χαρά σου, θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Εντάξει, όλα στη ζωή είναι. Κοριτσάκια μου όμορφα, ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Υπάρχει τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε. Τα αγόρια εκεί στα φορτικά ακούνε, μπορούν να μας στείλουν τα μηνύματα. Μπορείτε να στείλετε στη σελίδα μας στο Facebook, στη Μουσική Εκδρομή, μηνύματα, σχόλια. Μπορείτε να βγείτε ζωντανά στον αέρα αν θέλετε. Το τηλέφωνο μας είναι 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά. Υπέροχο τραγούδι, υπέροχη φωνή της Πίτσας Παπαδοπούλου. Το αφιέρωσα εγώ στον εαυτό μου, κάθισε και το απόλαυσα. Γιατί κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά. Εσύ, Άννα μου. Και εγώ το αφιερώνω στον εαυτό μου. Λοιπόν, το επόμενο. Σε όλες τις γυναίκες. Σε όλες. Παιδιά, να κάνετε αυτό που σας αρέσει τελικά. Αρκεί να το αγαπάτε, να το κάνετε με αξιοπρέπεια. Τίποτα δεν είναι λάθος, τίποτα δεν είναι κακό. Μαρία, ισχύει και για σένα. Κάνεις ό,τι σου αρέσει τελικά. Και κάνω και δεν κάνω, Έφη. Ή σκέφτεσαι το τι θα πει ο κόσμος. Και τι λέει τελικά ο κόσμος, ρε παιδιά. Και τι είναι αυτό που λέει. Ο κόσμος, τι, ο κόσμος. Και ποιος είναι ο κόσμος. Εμείς είμαστε. Εγώ δεν λέω τίποτα προσωπικά πάντως. Κοίταξε, όταν ήμουν πιο νέα. Νέα. Τέλος πάντων και τώρα νέες όταν ήσουν είμαστε, 20, όταν είμαστε, ναι, στο δημοτικό. Ωραία. Το παρατράβηξες, ναι. Εντάξει, θα το κάνουμε λίγο πιο αργότερα, ναι. Στα 20. Τότε ήμουνα πιο αυθόρμητη. Μετά σκεφτόμουν λίγο το τι θα πει ο κόσμος και τελικά κατέληξα να κάνω τώρα ό,τι μου αρέσει τελικά. Γι' αυτό, κορίτσια, ό,τι μας αρέσει να το τολμάμε. Έτσι. Και να ζωγραφίζουμε τα όνειρά μας. Εκεί στον καμβά μας να τα ζωγραφίζουμε, παιδιά. Από τη στιγμή που έχετε παραγγείλει κάτι, έρχεται, είναι θέμα χρόνου. Αρκεί να το πιστέψετε. Αρκεί να το πιστέψετε, είναι μαγικό, αλλά συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Πού να βρω κάποια να σου μοιάζει». Εγώ βασικά δεν υιοθετώ αυτό τον τίτλο, δεν θέλω κάποιον να μοιάζει σε κάποιον, όλοι είμαστε ξεχωριστοί και αγαπάμε έτσι όπως είναι κάποιον, αλλά εντάξει, είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Είμαστε εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, είναι κοντά μου η Άννα ακόμα μία φορά και η Μαρία, η καινούρια φίλη εδώ της εκπομπής και φίλη δική μου, η ενδυματολόγος και ηθοποιός του Θέατρου Άρατος. Είμαστε εδώ, σας κρατάμε παρέα. Θέλουμε όμως και τα μηνυματάκια σας, μην τεμπελιάζετε, ξέρουμε ότι μας ακούτε. Σε λίγο περιμένουμε να τελειώσει και την υποχρέωση του Πάνος ο Ψάλτης, να μας πει ακαπέλα τηλεφωνικά το άγγελέ μου, δεν το ξέρει βέβαια. Αλλά, ναι. Α, δεν το ξέρει. Όχι, δεν τον έχω ενημερώσει, αλλά θα το ζητήσω να μου το πει ακαπέλα. Ναι, το θεωρώ ως δώρο γενεζηλίων, δεν. Μου το οφείλει, μου το χρωστάει, αφού δεν ήρθε σήμερα κοντά μας. Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε σε αναμονή του Πάνου. Πα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμά. Όπως καταλάβατε, σήμερα στη σημερινή εκπομπή προσπαθούμε να καλύψουμε όλα τα γούστα των ακροατών και πάμε από τα ελευριά στα πιο βαριά, έτσι να έχουμε εναλλαγές. Αυτά μας ζητάτε, αυτά βάζουμε, πρέπει να γίνονται ολονών οι επιθυμίες. Πελάκι μου, για σένα εκεί που ακούς, τώρα θα πάμε στα βαριά, θα πέσουμε στα βαριά. Ωραία. Θα ξανανεύουμε μετά, έτσι είναι η ζωή άλλωστε. Εδώ ζωντανά στην εκπομπή Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου, μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Αφού έχουμε τελειώσει όλες τις υποχρεώσεις μας από μια γεμάτη μέρα, ερχόμαστε εδώ να χαλαρώσουμε και όντως αυτό κάνουμε.
για τα κοριτσάκια μας εκεί που ακούνε, να χαιρετήσουμε, Άννα Μαρία, να χαιρετήσουμε τα κορίτσια μας, βέβαια, που μας ακούνε ανελιπώς σε κάθε εκπομπή. Σήμερα τις βλέπω λίγο χαλαρές, εντάξει, όλα καλά, όλες οι μέρες δεν είναι το ίδιο. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας πάντως. Μπορείτε να καλείτε κι εσείς να βγείτε και ζωντανά στον αέρα στο 697-29-60606. 697-29-60606. Εντάξει λοιπόν, για αυτούς που τα ζητήσανε, πιστεύω να είστε ευχαριστημένοι. Είμαστε σε βαριά λαϊκά, θα ξανανεύουμε αργότερα, σε λίγο έρχεται και η Πάολα. Εδώ το γλέντι έχει ανάψει, θα κάνουμε ένα μικρό παρτάκι σε λίγο εδώ έξω στο σταθμό, να είναι καλά τα κορίτσια εδώ που μου κρατούν συντροφιά. Κοριτσάκια μου, σας ακούω. Ναι. Τι θέλεις να σου πούμε? Αφιερώσεις στους αγαπημένους σας, στους φίλους σας, στους παλιούς φίλους σας, ό,τι θέλετε, το μικρόφωνο δικό σας. Λοιπόν, εγώ να καλησπερίσω τα κορίτσια του Άρατου. Γεια σας κορίτσια, σας θέλω να είστε ενεργές, μην κοιμόσαστε, ακόμα νωρίς είναι. Περιμένουμε και τη συνέντευξη του Πάνου. Βέβαια, να δώσω πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους που με αγαπάνε και τους αγαπώ. Και... ναι. Άννα. Και εγώ, χαιρετίσματα στα κορίτσια όλα. Θα τα πούμε την Τετάρτη και αφιερώνω στον Κώστα και τη Γιώτα, ξέρουν αυτοί, στον Γιάννη και την Ιωάννα και στην Ευαγγελία. Τους τα αφιερώνω με πολύ αγάπη. Επίσης, Έφη, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Effie. Happy birthday to you. Κοριτσάκια μου όμορφα, ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Θα έπρεπε να υπάρχει και τηλεόραση εδώ να σας βλέπουν τι χαριτωμένα και όμορφα το τραγουδήσατε. Ωραία, ευχάριστη έκπληξη. Ναι, χαίρομαι τα γενέθλιά μου, δεν με πειράζει που περνάει ο χρόνος και αν με ρωτήσετε ποιο ήταν το καλύτερο δώρο της ζωής μου, είναι τα ίδια τα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς μου που με φέραν στη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που γεννήθηκα. Η ζωή είναι ένα υπέροχο ταξίδι με τα πάνω της, τα κάτω της και χαίρομαι πολύ που το ζω. Έφη, να πω κάτι. Ό,τι θέλεις. Για τα γενέθλια και για το χρόνο που περνάει. Έχω ένα μότο, ας το πω κάπως έτσι, και λέω όσο και να περνάνε τα χρόνια, αξιώθηκα να ζήσω και να γίνω, ας πούμε, τόσο χρονών. Δηλαδή το θεωρώ... Μισό λεπτό ακριβή, ναι, μου στο τηλέφωνο. Ναι, μιλάνα. Το θεωρώ πολύ... Μισό λεπτό ακριβούλα, ναι. Όχι, όχι, τελείωσε. Ναι, το θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να μεγαλώνει κανείς. Υπέροχο, είναι υπέροχο, ναι, ναι, υπέροχο. Κάθε ηλικία έχει και τις χαρές της άλλωστε. Να ακούσουμε λίγο την ακριβούλα. Ναι, βέβαια. Ακριβή. Κοριτσιά μου όμορφα. Κοριτσάκι μας, τι κάνεις? Καλά είναι, καλά είναι. Δούλεψα που σε τραγούδιχαν τα κορίτσια το Happy Birthday. Ναι. Γιατί όχι, σ' ακούμε βέβαια λίγο με παράσιτα, αλλά εντάξει. Γιατί? Δεν ξέρω, για πες, σ' ακούω. Τώρα μ' ακούτε καλά. Σ' ακούω αγάπη μου, σ' ακούω. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα σας τραγουδήσω τα ελληνικά. Να ζήσω σε πουλά και χρόνια πολλά. Μεγάλου να ζήσουν με άστρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζει τη γνώση στο φως. Και όλοι να λένε να μην έχω φως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα βέβαια τα άσπρα μαλάκια να αργήσουν λίγο. Δεν είμαστε για επαφές να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήδη είμαι πολύ τυχερή που δεν έχω άσπρα μαλάκια. Σε ευχαριστώ, το τραγούδησες υπέροχα. Ωραίο δωράκι. Μια αγκαλίτσα από μένα την Τετάρτη στο μάθημα. Περιμένω την Πάολα. Φιλάκια πολλά.
Σ' αγαπάμε, Ακριβούλα. Ευχαριστώ που κάλεσε. Γεια σου, Ακριβούλα. Φιλάκια, φιλάκια. Αυτό ήταν το μικρό της παρέας. Ένα από τα μικρά, γιατί έχουμε κι άλλο μικρό. Ευχαριστώ πολύ και εσάς, κορίτσια, και την Ακριβή και όλους όσοι με ευχήθηκαν σήμερα. Υπέροχα, υπέροχα τα δωράκια σας. Υπέροχα δώρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Τα τραγουδάκια σας ήταν του κάτι άλλο. Ακόμη ένα τραγουδάκι και μετά έρχεται η Πάολα για την Ακριβή μας και όχι μόνο, και για τη Μαρία εδώ και για όλους εσάς. Είμαστε ζωντανά στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και η μουσική εκδρομή που μεταδίδεται Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα μέχρι 2 τα ξημερώματα. Λυπάμαι, λυπάμαι. Αυτά τα έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Διακόπτουμε γιατί θα μιλήσουμε με τον Πάνο τον Ψάλτη. Τώρα τελείωσε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και πρέπει να μιλήσουμε. Το τραγούδι θα το ξαναβάλουμε μετά να τα ακούσετε. Μισό λεπτό σε αναμονή. Μισό λεπτό πάνω μου, μισό λεπτό. Έλα. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω, σ' ακούω. Καλημέρα, καλημέρα. Να μην πούμε καλησπέρα, να πούμε καλημέρα. Ξημέρωσε 12 του μήνα, 12 Δεκεμβρίου. Είναι ο Πάνος ο Ψάλτης ζωντανά εδώ μαζί μας. Πάνο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα σας, καλώς βρήκαμε. Και εύχομαι τα καλύτερα για την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμέναμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, έπρεπε να είσαι σε μια εκδήλωση σήμερα που σε καλέσανε. Η πρόταση όμως ισχύει, είναι ανοιχτή. Εννοείται και κάποια ώρα θα το κάνουμε αυτό που μου ζήτησες. Απλά προέκυψε ένα θέμα το οποίο δεν το γνώριζα με την άλλη εκδήλωση με την οποία ασχολούμαστε. Και ήταν να γίνει την Τετάρτη, μας είπαν ότι θα γίνει σήμερα. Υπρέχαμε πανικόβλητη και δεν προλάβαμε. Μόλις τώρα βγήκαμε έξω και. Για να σου πω την αλήθεια, μιλάω και στο δρόμο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε. Απλώς επειδή υποσχέθηκα στο ακροατήριο ότι θα σε έχουμε κοντά μας, να σε έχουμε έστω κοντά μας τηλεφωνικά. Δεν ξέρω τώρα πώς ακούγεσαι. Δεν ξέρω αν το συζητήσαμε. Είχα τα γενέθλιά μου σήμερα. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Πάνω μου, έχω πολλά χρόνια να σε δω, σε πεθύμισα να πω την αλήθεια, θα τα πούμε από κοντά. Και είχα μια επιθυμία μεγάλη, Πάνω, να μου τραγουδήσεις λίγο ακαπέλα του Άγγελε μου, έτσι σαν δώρο γενεζηλίων μπορείς να το κάνεις. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στην Αριστοτέλους και περπατάω. Στην Αριστοτέλους. Το κάνουμε στο ραδιό. Μια πρόταση μόνο, έτσι. Ένα ρεφρενάκι πολύ μικρό, δύο προτάσεις. Εγώ θα σου πω τη φράση την οποία έκανα το καινούργιο τραγούδι τώρα. Ναι. Η οποία λέει: νιώσε με και μη φοβάσαι, κράτα με, κοντά μου να σε, κοίτα με για σένα λιώνω, για την πάρτι σου και μόνο χάνουμε. Πω, να στα λέει όλα αυτά πάνω στο Ψάλτης. Που είναι και ένα πολύ ωραίο παιδί, έτσι. Πάνω μου, αφού δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνω εγώ και συγκοντάρισέ με. Άγγελε μου, αν κατέβεις προς τη γη. Έλα. Έχει κόσμο. Έχει κόσμο γύρω σου. Τα φιλιά μου στη Μαρινέλα και στα υπέροχα παιδάκια σου. Σε ευχαριστώ, θα τις τα δώσω. Ναι, παιδιά, ο Πάνος έχει μία εξαιρετική σύζυγο, μία πολύ όμορφη γυναίκα και πολύ κοκέτα. Πάρα πολύ περιποιημένη, από ό,τι τη θυμάμαι τουλάχιστον αποκλείεται να έχει αλλάξει. Είπες κοκέτα. Ναι.
Ναι, προσέχει πάρα. Είναι φράση που έχω να την ακούσω πάρα πολύ καιρό. Ναι, είναι γυναίκα με τα όλα της. Είσαι πολύ τυχερός, φίλη μου Πάνο. Να σου πω, έχεις τώρα κάποια καινούργια δουλειά, είπες. Ναι, ετοιμάσαμε από το καλοκαιράκι δύο πολύ ωραία κομμάτια. Ναι. Ένα χορευτικό που λέγεται Ψυχολόγος. Ναι. Και το νιώσαμε αυτό που σου ανέφερα τώρα, το οποίο κυκλοφοράμε και την άλλη εβδομάδα από τη Heaven. Ωραία. Και έχουμε ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο κλιπ μαζί με τη σύζυγό μου. Τέλεια. Θα το βγάλουμε τώρα αυτές τις μέρες. Τέλεια. Θα τα βρω στο YouTube και θα τα βάλω την Πέμπτη στην εκπομπή μου. Η πρόταση ισχύει, είναι ανοιχτή, μπορείς να έρθεις όποτε θέλεις εδώ να κάνουμε παρεούλα, να πούμε ζωντανά τραγουδάκια και ό,τι άλλο θέλεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Τα ξαναλέμε, έτσι. Φιλιά σε όλους εκεί στην οικογένειά σου, την όμορφη. Εγώ αυτό που θέλω να πω, επειδή ούτως ή άλλως σίγουρα αυτές οι ειδικές εκπομπές έχουν ακροατήριο που είναι πολύ περίεργες οι ώρες του. Έτσι, αλλά είναι και το πλέον υγιές μέσον για μένα, γιατί τα ραδιόφωνα έχουν αλλάξει πλέον τακτική σε οτιδήποτε κάνουν. Έχουν γίνει τελείως σημαντικά. Έχεις δίκιο. Θέλω να πω ότι εντάξει, γνώρισα μέσω ενός πάρα πολύ καλού μου φίλου και μέσω της σχέσης που έχετε κάνει μεταξύ σας. Οικογένεια, και, οικογένεια, ναι, πες το, οικογένεια. Είμαστε φίλοι από μωρά παιδιά, ναι. Είναι η οικογένειά σου πλέον και ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος ήταν και ο λόγος με τον οποίο έγινε τραγουδιστής. Σοβαρά μιλάς τώρα, αυτό δεν το ήξερα. Δεν το έχω πει ποτέ μου, ας το λέω να το ξέρεις. Πραγματικά δεν το ήξερα πάνω. Η γνωριμία μου για πρώτη φορά με το τραγούδι ήταν μέσα από ένα πολύ σαρσιβά που είχα λόγω της απώλειας ενός πολύ καλού μου φίλου, είχα γράψει κάποια τραγούδια. Και ένα από αυτά τα τραγούδια το οποίο το έκανα ειδικά για αυτό το συγκεκριμένο συμβάν. Βγήκα και το είπα σε μια συναυλία λοιπόν, στην οποία τότε είχε ο Τάσος ένα συγκρότημα το Ηλεκτρικό Τάγμα. Ναι. Πιτσιρικάδες, τώρα μιλάμε για ούτε 20 χρονών παιδιά. Εντάξει, με την τρέλα της εποχής τότε ελληνική ροκ στη μόδα και τα ροκ γενικώς να μεσουρανούνε στις εποχές εκείνες. Ναι. Ενώ έβγαινε και από το τραγούδι, με λέει ο Τάζου, εσύ λέει, όλοι είμαστε μέσα στο άγχος αυτά, εσύ βγήκες λέει μέσα εδώ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ούτε είδος ταυτί σου. Δεν έχουμε λέει ανέστητο άνθρωπο, λέει, στην πάντα. Μπορείς λέει να έρθεις να κάνεις λέει τον ανέστητο. Και ξεκίνησα λοιπόν να τραγουδάω. Και από εκείνη την εποχή ασχολούμαι πάνω από 20 χρόνια με αυτό το πράγμα. Να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα. Έχω την τύχη να γίνει το χόμπι μου βιοποριστικό και εξπερνάω πάρα πολύ καλά, κάνω αυτό που μου αρέσει και πλέον δεν έχω κάνει οικογένεια και έχω μεγαλώσει και παιδιά, μεγαλώνω παιδιά καθημερινώς, εξακολουθώ να κάνω το χόμπι μου εργασία. Το ξέρω, το ξέρω ότι λατρεύεις τη δουλειά σου, αλλά αυτά που είπες πριν δεν τα ήξερα για σένα, να σου πω την αλήθεια, και χαίρομαι που τα μοιράστηκες μαζί μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ νομίζω ότι εντάξει, είπα κάτι το οποίο έπρεπε να το πω, οφείλω να το πω. Πολύ καλά έκανε. Ακούει βέβαια, γιατί αυτός κοιμάται και νωρίς. Όχι, ακούει, πίστεψέ με, ακούει, παρόλο που δεν ήρθε, αλλά τέλος πάντων τον συγχωρώ. Μιλάμε για τον Τάσο εκεί που μας ακούει, είμαι σίγουρη ότι ακούει όσο κουρασμένος και να είναι. Σε ευχαριστώ που μοιράστηκες αυτά τα πράγματα μαζί μας. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά, να περάσεις υπέροχες γιορτές αν δεν είσαι εδώ, αν δεν έρθεις από εδώ, με την υπέροχη οικογένειά σου πάνω μου. Το πιο πιθανό είναι να σου πω ότι του χρόνου θα τα πούμε, όχι στη φετινή σεζόν, γιατί από την άλλη εβδομάδα υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Ξεκινάς κάπου να τραγουδάς. Ναι, έχω εμφανίσεις. Εγώ τώρα οι εμφανίσεις είναι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Κόσοβο. Μάλιστα. Υπέροχα. Εντάξει, θα είναι λίγο δύσκολο το πρόγραμμα. Όσο χρόνο θα μου μείνει θα ασχοληθώ οικογενειακά με τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου. Ωραία. Το χρόνο θα τα πούμε σίγουρα και θα κάνουμε και τα εντάξει, εγώ την Πέμπτη θα βάλω τραγούδια σου, τα καινούργια σου τραγούδια θα τα βάλω στην εκπομπή μου να τα ακούσουμε με μεγάλη μας χαρά εδώ, να σε έχουμε κοντά μας έστω μέσα από τα τραγούδια σου. Εγώ εύχομαι να έχεις καλό ποδαρικό, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή που κάνω έστω και σε ιντερνετικό ραδιόφωνο με το κομμάτι. Mm-hmm. Εντάξει, θα σου φέρω γούρι, θα σου φέρω γούρι να το δεις. Είμαι πολύ θετικός άνθρωπος. Ευχαριστώ πάνω μου. Ευχαριστώ. Ξέρω τουλάχιστον ότι όλα βαίνουν καλώς υγεία, οπότε τα υπόλοιπα.
χαρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο μου. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Τα λέμε έτσι. Φιλιά στην οικογένειά σου και στην όμορφη γυναίκα σου. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, ήταν ο Πάνος ο ψάλτης, χήμαρος, τα είπε όλα, ακόμα και αυτά που δεν υπόθηκαν από μένα. Συνεχίζουμε, συγγνώμη που διέκοψα το κομμάτι, τώρα μπόρεσε ο άνθρωπος, τώρα μας μίλησε. Εμείς είμαστε εδώ ζωντανά και συνεχίζουμε τη ροή της εκπομπής. Θέλω κάπου να μιλήσω, θέλω κάποιον να τα πω. Θέλω κάπου να κουμπίσω ένα φίλο αδερφικό. Και φυσικά Πάολα υποσχεθήκαμε. Η Πάολα έρχεται, που έχει πολλή ζήτηση. Η Πάολα, ακριβούλα για σένα και για τη Μαρία, αν και δεν ακούει. Εδώ τα κορίτσια μου έχουμε στήσει ένα παρτάκι εδώ έξω στο χώρο. Και αρνιούνται για τα γενέθλιά μου. Θα πάω κι εγώ σε λίγο. Τάσο, ακούσε. Αυτά δεν τα ήξερα, Τάσο, αυτές τις λεπτομέρειες που μου είπε ο Πάνος. Είσαι πολύ κρυψίνος τελικά. Μας ακούς ακόμη, έτσι. Λοιπόν, κοριτσάκια μου, για όλους εκεί, για την ομάδα υποστήριξής μου, για τους φίλους μου που ακούνε, τον Νίκο, την Μπέλα, για όσους έχω ξεχάσει, ζητώ συγγνώμη. Είναι η εκπομπή Μουσική Εκδρομή, με την εορτάζουσα χθες Έφη Μάνου. Και σας κρατάμε εδώ συντροφιά με παρεούλα. Σε λίγο θα έρθουν και τα κοριτσάκια μέσα να κάνουμε λίγη κουβεντούλα. Προς το παρόν Πάολα, για σας που το ζητήσατε. Και άλλη Πάολα φυσικά, αφού τη ζητάτε έντονα. Ξανήρθε η Πάολα στην παρέα μας. Εμείς εδώ παρεούλα, αν και το κέφι είναι εκτός στούντιο έξω, κάνουμε το αυτοσχέδιο παρτάκι μας εδώ με σουβλάκια, αντίγλυκα έχουμε σουβλάκια. Λοιπόν, είναι η Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου. Την Έφη Μάνου την εορτάζουσα εχθές, που συνεχίζει το πάρτι ακόμη και τώρα. Ελπίζουμε να περνάτε καλά με τα τραγούδια μας. Είμαστε εδώ, το παρεάκι σας, τις Δευτέρες και τις Πέμπτης. Για τα κορίτσια εκεί που ακούνε, για το φίλο μου και κουμπάρο μου τον Νίκο, για τον Τάσο που ακούει αν δεν κοιμήθηκε. Για όλους εσάς που ακούτε, να ξέρετε η εκπομπή βγαίνει και μαγνητοφωνημένη στο YouTube. Υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε, 697-29-6006. Επαναλαμβάνω, 697-29-6006. Λοιπόν, ευχαριστημένη εκεί για το κολυτάρι μου, λέω, που κάνει το ημιμόνιμο. Ξέρεις εσύ και εγώ θέλω ημιμόνιμο, να δω πότε θα έρθεις να μου κάνεις. Λοιπόν, πιστεύω να σας αρέσουν τα τραγούδια. Εγώ, να πω την αλήθεια, μπήκα σε πειρασμό, πήγα στο παρτάκι έξω, στο πάρτι που γίνεται. Τα κορίτσια έρχονται μέσα σιγά σιγά, σας εκθέτω ανεπανόρθωτα. Ναι, καλό το κέρασμα, από γλυκά καλύτερα τα σουβλά. Δεν το λέω για να μου πείτε ευχαριστώ, απλώς σας βλέπω έτσι που μπαίνετε σιγά σιγά μέσα. Δεν ήπιατε και τίποτα, με νεράκι σας βλέπω, αλλά εντάξει, το κέφι το έχουμε ούτως ή άλλως μέσα μας. Τι λέει η κοριτσιά, θα ακούσουμε τον Καρά τώρα, το βαρύ πυροβολικό, από το βορρά μέχρι το νότο. Σήμερα λαϊκά τραγούδια, περνάμε ωραία, παρεούλα εδώ, τα κορίτσια μας εκεί μας ακούνε, αγόρια δεν βλέπω, Νικηφόρε, Γιώργο, Νίκο. Λοιπόν, Φιλίπ, υποσχέθηκες Φιλίπ ότι θα ακούσεις, μάλλον δεν ακούς και σήμερα. Δεν πειράζει, είμαστε εδώ, ακούμε λαϊκά τραγούδια, για αυτή την ώρα κατάλληλα, πιστεύουμε να περνάτε καλά.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ στη μουσική εκδρομή, τρεις φίλες, τρεις συμμαθήτριες του Θεάτρου Άρατος. Είμαι η Έφη Μάνου, κοντά μου είναι η Άννα για τρίτη φορά στην εκπομπή Ανούλα, ναι, τρίτη φορά. Και σήμερα ήρθε και φίλη μας η Μαρία, η ενδυματολόγος και ηθοποιός του Θεάτρου Άρατος, η παλαιότερη στο Θεάτρο Άρατος κοντά μας. Και τα δύο τα κορίτσια πολύ ταλαντούχα. Όλες είμαστε ταλαντούχες εκεί. Όλες έχουμε κάποιο ταλέντο. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα. Έχω να λέω για αυτή την ομάδα, παιδιά. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά νιώθω ότι έχουμε βρει όλοι πολύ ζεστασιά εκεί, μια μεγάλη αγκαλιά. Έχουμε ένα κοινό πάθος στο θέατρο, ε, Μαρία. Ναι. Εγώ είμαι το άλλο τμήμα, δεν ξέρω. Δεν θέλω χαζά. Εγώ είμαι το τμήμα Β. Εσύ είσαι παντός καιρού και στο Β και στο Α. Και εμείς δεν είμαστε πια πρωτάκια όμως, έτσι. Ήδη αυτή η φιλία διανύει τον δεύτερο χρόνο. Δεν γνωριστήκαμε χθες. Λοιπόν, για τα κοριτσάκια εκεί που πήγαν για ύπνο, αλλά η ακριβή μας ακούει ακόμα τουλάχιστον. Για τους άλλους δεν ξέρω. Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο για το θέατρο, το αγαπημένο μου θέατρο, το αγαπημένο μας θέατρο, το Θέατρο Άρατος του Βασίλη Τσικάρα. Ο Βασίλης Τσικάρας είναι ο δάσκαλός μας, ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Έχει βγάλει, βγάζει τώρα την τριλογία του, έχει κάνει την ταινία Έξοδος που ήδη προβλήθηκε στους κινηματογράφους. Τώρα, Μαρία μου, βοήθησε με την πολιορκία. Ναι, τώρα ετοιμάζεται η πολιορκία. Εσύ είσαι η ενδυματολόγος της ταινίας. Ναι. Πες μας λίγο για αυτή την ταινία. Υπάρχει και μία άλλη κοπέλα, είναι σκηνογράφος, λέγεται Μαρία Λένα Χρυσογονίδου. Δεν τη γνωρίζω, για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν την γνώρισα. Ενδυματολογικά έχω αναλάβει εγώ, σκηνογραφικά έχει αναλάβει εκείνη. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν από ό,τι ξέρω. Κάποια γυρίσματα έχουν ξεκινήσει, έχουν γίνει στο Ρούπελ και στη Σιάτιστα. Είναι καταπληκτικά. Έχει βγει και ένα μικρό έτσι τιζεράκι, το οποίο προβάλλεται. Ναι, το έχω δει, το έχω δει. Στο διαδίκτυο. Το έχω δει στο ίντερνετ. Και ευελπιστούμε μέσα άνοιξης να τελειώσει. Είμαι και σίγουρη και, εντάξει, ότι θα πάει καλά η ταινία του δασκάλου. Δάσκαλε, δεν ξέρω αν μας ακούς, δεν ξέρω αν δεν τον έχω ακούσει ποτέ στην εκπομπή μου, δεν έχει δώσει στίγμα. Εμείς τον αγαπάμε πάντως, όπως επίσης και το Χριστινάκι, το υπέροχο Χριστινάκι. Η Χριστίνα Ηλιόλιου, να πούμε και το επίθετό της. Ένα από πολύ αξιόλογο μέλη. Άτομο. Ναι. Ιδρυτικά μέλη του Άρα. Ναι. Και είμαστε μια πολύ ωραία συντροφιά εκεί, πηγαίνουμε κάθε Τετάρτη. Είναι η ψυχοθεραπεία μας. Δεν ξέρω, αν δεν έχετε παρακολουθήσει μαθήματα υποκριτικής, θα σας συνιστούσα να το κάνετε. Είναι κάτι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι μαγικό, Έφη. Είναι εκτόνωση καταρχήν. Ακριβώς, ακριβώς. Και προκειμένου να πιείς ένα ποτό ή να πιείς έναν καφέ ή οτιδήποτε, είναι και δημιουργικό. Βεβαίως. Οπότε και εγώ έτσι το άρχισα. Στοιχίζουν ελάχιστα οι σπουδές, δηλαδή δεν είναι μεγάλο το χρηματικό ποσό. Είναι ένα καφέ στην ημέρα. Ένα καφέ στην ημέρα. Ίσως και λιγότερο καφέ. Ίσως και λίγο. Ναι, αν πια. Τουλάχιστον. Έναν καφέ πακέτου. Ναι, πακέτου εννοώ. Δεν εννοώ σε καλό καφέ. Έτσι, είναι έτσι. Αυτά που προσφέρει, δηλαδή είναι μηδαμινό το ποσό. Ναι, ναι, θα συμφωνήσω κι εγώ. Βασικά το δημιουργικό μέρος είναι μεγάλη ιστορία, δηλαδή σε γεμίζει. Άννα μου, λίγο πιο πολύ, κοντά στο μικρό. Σε γεμίζει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα και μαθαίνεις και πράγματα, μαθαίνεις και πράγματα για τον εαυτό σου. Και πολύ σημαντικά πολύ πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ να το μοιραστώ και με τους φίλους. Το προσπάθησα και πέρυσι στο μάθημα με την Κική της Σπύρου, την εξαιρετική δασκάλα μας, αλλά φέτος το κατάφερα να αναπνέω διαφραγματικά. Α, ναι. Και τη χρωστώ ευγνωμοσύνη γι' αυτό, μου άλλαξε τη ζωή, μου άλλαξε την αναπνοή. Ναι. Είναι θέματα, είναι πράγματα που μαθαίνουμε ζωτικής σημασίας. Βέβαια, βέβαια.
Και να πούμε έτσι κάτι ευχάριστο. Πάντα τα μαθήματα είναι ευχάριστα. Προχθές κάναμε, τι κάναμε μάθημα. Το δαντανισμός λέγεται. Ναι. Είναι στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κάποιος το... Το σκέφτηκε, το ανακάλυψε. Είναι του παραλόγου λίγο. Υπάρχει και στο δαντανισμός, υπάρχει και στη ζωγραφική. Ναι. Ναι, ναι. Mm. Υπάρχει και στην ποίηση και στο τέλος κατέληξε και στο θέατρο, που είναι λίγο του παραλόγου, ας το πούμε, λίγο του... επαναστατικό, ας πούμε, ήταν πάντως τότε, εκείνη την εποχή. Λοιπόν, κάνουμε φοβερές ασκήσεις εκεί, μία από όλες, λίγο ναι, τρελή, αλλά θα σας την πούμε. Ναι, ναι. Είναι, μας δίνει ο δάσκαλος, ας πούμε, ένα θέμα ναι, και ξεκινάει κάποιος με την τελευταία του λέξη, συνεχίζει ναι, ο άλλος, και με την τελευταία του λέξη συνεχίζει και ο επόμενος. Να το παλέψουμε ή θα γελάσουμε πολύ? Αρχίστε το εσείς που το κάνατε πρώτα και εγώ θα ακολουθήσω. Μαρία, ναι. Μαρία. Λοιπόν, ας πούμε ότι δώσε μας ένα θέμα, μία λέξη, να πούμε, να καταλάβουν τι είναι ο δαντανισμός. Δαντανισμός. Ναι. Μία λέξη, Μαρία, θα μας πει μία λέξη. Μία λέξη. Οτιδήποτε, σου έρχεται, δεν. Λοιπόν, μην ψάχνεις σχετική. Φιλία. Φίλος. Θα μπορούσε να μην είναι και επίθετο, να είναι ουσιαστικό, ακόμα καλύτερα. Ο φίλος, που είναι και το θέμα σήμερα. Ο φίλος, ναι, γιατί η εκπομπή μας, είπαμε, είναι αφιερωμένη στους παλιούς, στους φίλους. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ. Τον φίλο κι αν δεν θα το δω, μένει μες στην καρδιά μου. Και ό,τι και αν τραγουδώ... Όχι, στην καρδιά μου ξεκινάς. Α, στην καρδιά μου. Στην καρδιά μου μέσα έχω μία πριγκιπέσα. Μαρία, πας με το πριγκιπέσα. Πριγκιπέσα, πριγκιπέσα... Πώς μ' αρέσεις, πώς μ' αρέσεις. Πού είναι άραγε ο πρίγκιπάς σου? Λοιπόν, εντάξει, nice try. Δεν είμαστε normal, το δηλώνουμε άλλωστε. Αυτό είναι όμως δαντανισμός, ένα είδος δαντανισμού στο θέατρο. Παιδιά, και το γέλιο που βγαίνει είναι ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, δεν έχει σημασία τι θα πει κανείς, τι θα κάνει. Σημασία έχει ότι βγάζουμε τα συναισθήματά μας. Σημασία έχει ότι περνάμε καλά. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Λοιπόν, μην καραφιάσουν οι άνθρωποι που μας ακούν, οι ακροατές, όσοι έχουν απομείνει και δεν κοιμήθηκαν. Το επόμενο τραγούδι είναι του Πάνω του Ψάλτη, το Άγγελέ μου, που δεν μου το είπε ακαπέλα. Αλλά επειδή το χρωστάω στον εαυτό μου, θα ήθελα να το ακούσω αφιερωμένο λοιπόν σε μένα και στα γενέθλια που είχα χθες. Για όλους εσάς που ακούτε ακόμη, είναι η εκπομπή Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου. Μπορεί να μην μπόρεσε να έρθει ο Πάνος ο Ψάλτης σήμερα, αλλά εγώ το τραγούδι το άκουσα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, γιατί κάναμε κάποια λάθη στην απειρία μας. Αλλά έχουμε τη γραμματέα εκεί της ομάδας που μας έβαλε σε τάξη. Μπράβο, Ακριβή. Η Ακριβή λοιπόν μας λέει, δεν λέγεται, πώς το είπαμε εμείς, δαντανισμός. Δαντανισμός, για δαΐς. Λέγεται δανταϊσμός. Δανταϊσμός. Mm. Και διάβασέ μας λίγο, Ανούλα, εκεί τον κανονικό όρο. Εκεί Ακριβή μας το έγραψε. Λοιπόν, έχει μία λέξη ο ένας και μία άλλη εντελώς άσχετη λέξη ο άλλος. Ναι. Και εκεί, πρέπει εκεί να μιλάω. Φτιάξουν ποίημα με ομοιοκαταληξία. Αυτό είναι. Με την τελευταία λέξη του άλλου, ε? Όχι. Έχουν από μια άσχετη λέξη ο καθένας.
Μάλιστα. Σε αυτή την άσκηση. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, άσε με να κάνω λάθος. Και τα λάθη μας τα αγαπάμε. Να είσαι καλά που μας διόρθωσες. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον να κάνουμε, πώς τα είπαμε, νταντασμό. Μαρία μου, έχεις να πεις κάτι? Να αφιερώσεις με τον ταντασμό? Όχι, όχι, αρκετά με τον ταντασμό. Για το θέατρο, για την εμπειρία σου εκεί, για το πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι εσύ με το θέατρο. Εμένα προέκυψε, ας πούμε, από την Άννα. Γνωρίστηκα με την Άννα και έτσι τυχαία με έβαλε αυτή στο χώρο του θέατρου και θα την ευγνωμονώ πάντα γι' αυτό. Εσύ? Εγώ, κοίταξε, και εγώ όλοι τυχαία μπήκαμε και μπαίνουμε, παρόλο που το ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ποτέ τίποτα, ξέρεις, δεν έρχεται τυχαία. Όταν θέλεις κάτι, έτσι, τα πάντα συνομωνούν για να έτσι γίνει. Έτσι και εγώ, μετά τον θάνατο του μπαμπά μου, είχα κάποια φίλη η οποία είχε φαγωθεί πάρα πολλά χρόνια πριν. Έλα στο θέατρο. Την και ξέρω. Αποφάσισα, όχι. Μάλιστα. Αποφάσισα εδώ και 10 χρόνια. Είσαι ήδη 10 χρόνια στο χώρο του θέατρου. Να ασχοληθώ. Οπότε πήγα σε κάποια εργαστήρια, όπου και γνώρισα εκεί και τον Βασίλη τον Τσικάρα. Και κόλλησες έκτοτε. Και έκτοτε είχαμε χαθεί κάποια στιγμή και μετά βρεθήκαμε. Οπότε εδώ και 4,5 χρόνια, περίπου 5, είμαστε συνέχεια μαζί. Και πάρα πολλοί φίλοι, βέβαια. Εγώ ξέρω, όποιος γνωρίζει τον Τσικάρα κολλάει. Εγώ αυτό ξέρω, αυτή την εντύπωση έχω. Και έτσι ξεκίνησε το θέατρο. Μέλη. Ναι, έχει το μέλι. Αγαπάμε πολύ τον δάσκαλό μας, πάρα πολύ τον αγαπάμε. Είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, πολύ ταλαντούχος. Συγγραφέας, σκηνοθέτης. Και έτσι... που λες, άρχισε και εξελίχθηκα και φαντάζομαι να έχει και εξέλιξη επιπλέον. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, ήδη πας πάρα πολύ καλά, ξεκινάς και ενδυματολογικά. Ναι, εδώ, ναι, και είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό και πίσω. Γιατί ξέρω ότι σε ευχαριστεί. Ναι. Είναι δημιουργία, Έφη. Να πούμε ότι και το θέατρο Άρατος έχει το μεγαλύτερο βιστιάριο που υπάρχει, μόνο με ποιο θέατρο συγκρίνεται, με το κρατικό. Με το κρατικό. Έχει φοβερό βεστιάριο και δανείζει, δηλαδή, κοστούμια. Βεβαίως. Σε πάρα πολλούς θεάσους. Βεβαίως, είναι όλα τα κοστούμια δικά μας. Ναι, τα πάντα, ναι, στις ταινίες που γίνονται, στις παραστάσεις, ναι, που, ναι, φοράμε. Μας υποσχέθηκε ο δάσκαλος ότι του χρόνου θα πάρει και εμάς την τρίτη του ταινία. Ωραία. μακάρι, γιατί όχι. Ναι, ναι. Που θα τελειώσει την τριλογία. Βεβαίως. Θα παίξουμε, ναι, όλες εκεί, φυσικά, τους κομπάρσους. Εντάξει. Αλλά μας υποσχέθηκε ότι θα μας βγάλει και στη μεγάλη οθόνη. Θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Γιατί όχι. Λοιπόν, σιγά σιγά θα κλείσουμε και την εκπομπή μας σήμερα, αλλά θα ακούσουμε λίγο ακόμα, έχουμε χρόνο, κλείνουμε όποτε θέλουμε, δεν έχει ζωντανή εκπομπή μετά. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα ακούσουμε 1-2 τραγουδάκια ακόμη. Για όσους μας ακούτε και δεν έχετε κοιμηθεί, ελπίζουμε να περνάτε καλά. Λοιπόν, η ώρα κύλησε, δεν το καταλάβαμε πάλι, έφτασε 2 και κάτι, έχουμε ξεπεράσει το όριο της εκπομπής, αλλά έχουμε την αγάπη σας εδώ, την παρέα σας, τις αφιερώσεις σας, πώς να κλείσουμε. Παρόλα αυτά θα ακούσουμε 2 κομμάτια ακόμα, το ένα είναι του Μαργαρίτη «Δεν κόβω εγώ τις τρέλες μου» και μετά θα κλείσουμε με Βέρτη που μας ζητήθηκε, για σένα που το ζήτησες. Και να βάλουμε το Βέρτη και να πας για ύπνο. Ξέρουμε ότι μας ακούς συνέχεια, αλλά είναι λίγο αργά και το καταλαβαίνουμε. 2 κομματάκια ακόμη και τελειώνουμε. Ας ακούσουμε το Μαργαρίτη και πριν το Βέρτη θα κάνουμε και αποφώνηση.
αυτά και με εκείνα, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής εδώ από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Εφη Μάνου και η μουσική μας εκδρομή, η εκπομπή Μουσική Εκδρομή. Αν σας άρεσε η παρέα μας, μπορείτε να μας απολαύσετε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Εμείς περάσαμε νομίζω πολύ ωραία εδώ, χαλαρά με τις φίλες μου, και θα ήθελα να τις ευχαριστήσω που ήταν κοντά μου, Άννα μου, Μαρία. Λοιπόν, να σου ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Να είσαι γερή. Και εσύ, κορίτσι μου. Τυχερή, ό,τι κάνεις στη ζωή σου να το χαίρεσαι όπως τώρα, αυτή την εκπομπή που κάνεις. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, αν και έκπληξη ήταν σήμερα. Δεν ήταν πρόσκληση, ήταν έκπληξη, αλλά την ευχαριστήθηκα ως εκεί που δεν πάει. Και εμείς το ίδιο. Και τα καλύτερα, Έφη, τίποτα άλλο. Μπορείς να ξανάρθεις στην παρέα μας, εννοείται. Γιατί να πούμε και στον κόσμο, αποφασίσαμε κάτι να κάνουμε σε μια επόμενη εκπομπή, κάτι που νομίζω θα σας αρέσει, δεν σας λέμε, είναι έκπληξη. Άννα μου, εσύ. Ναι, Έφη, ευχαριστούμε για την εκπομπή σήμερα. Και γενικά και για τα κεράσματα και για όλα. Αν πέρασες και καλά. Και περάσαμε πάρα πολύ καλά. Να τους χαιρετήσω βέβαια. Να έχετε όλοι ένα καλό ξημέρωμα και μια καλή μέρα. Γεια σας. Εμείς θα τα πούμε φυσικά την Τετάρτη στο μάθημα, έτσι. Και πριν κλείσεις, Έφη, να συμπληρώσω ότι δεν είμαστε και τόσο γούρουνες. Τόσο. Με τις γουρουνιές μας. Όχι καλέ και εσύ, μια χαρά κορίτσια είμαστε. Κορίτσια σαν τα κρύα νερά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο για την ακριβούλα που ξενυχτάει μαζί μας και ζήτησε Βέρτη. Και τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας και σήμερα. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Τα λέμε ξανά την Πέμπτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ανούλα μου. Φιλάκια, φιλάκια πολλά σε όλους. Καλό ξημέρωμα.